Δύο ημέρες πριν από τις κάλπες, Μητσοτάκης και Τσίπρας στις δημόσιες τοποθετήσεις τους θέτουν το δίλημα των εκλογών. Σκοπός μου μέχρι και την τελευταία μέρα της προεκλογικής περίοδου είναι να πείσω τους πολίτες ότι πρέπει να προσέλθουν στην κάλπη, κυρίως αυτούς οι οποίοι μας ψήφισαν. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για κάποιο λόγο να θεωρήσουν ότι δεν αξίζει τον κόπο να πάνε να ψηφίσουν. Κατά συνέπεια, η δικιά μου έκκληση την τελευταία μέρα της προεκλογικής περίοδου είναι να πάνε να ασκήσουν και πάλι το εκλογικό τους δικαίωμα. Να έχουμε, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι το πραγματικό ζητούμενο των εκλογών, μια άνετη, μια λειτουργική πλειοψηφία. Η ανατροπή των συσχετισμών του Μαΐου δεν είναι ένα ζήτημα κομματικής σκοπιμότητας. Είναι ζήτημα κοινωνικής σταθερότητας και δημοκρατικής κανονικότητας, ώστε να μην έχει λευκή επιταγή τη Δευτέρα ο κύριος Μητσοτάκης. Η πολιτική σύγκρουση έχει στο επίκεντρο την οικονομία και τις εξαγγελίες για αυξήσεις μισθών και προσλήψεις. Έχουμε ήδη προβλέψει 500 εκατομμύρια παραπάνω για το 2024. Ήδη. Και έχουμε πει και πού θα τα δώσουμε τα λεφτά αυτά. Έχουμε πει ότι η πρώτη μας προτεραιότητα στο μισθολόγιο του δημοσίου είναι να στηρίξουμε τους δημόσιους υπαλλήλους με παιδιά. Γιατί θέλουμε να κάνουμε μια συνολική πολιτική επιβράβευση των οικογενειών. Άρα, ο δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος έχει δύο παιδιά, θα περιμένει 50 ευρώ παραπάνω αμέσως, ανεξαρτήτως των υπόλοιπων παρεμβάσεων. Είναι μια απάτη, αέρας κοπανιστός, οι προεκλογικές εξαγγελίες του κύριου Μητσοτάκη. Αντιθέτως όμως, στο πραγματικό τους πρόγραμμα που κατέθεσαν στις Βρυξέλλες, προβλέπονται μειώσεις στις δαπάνες του δημοσίου για τα νοσοκομεία, για τα σχολεία, για το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Σε πρώτο πλάνο παραμένει το ζήτημα της ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κρίνουμε ότι κάπου για 1-2 χρόνια πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνουμε λίγες παραπάνω προσλήψεις και να τις ισορροπήσουμε στη συνέχεια. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, είναι υγεία αυτός ο χώρος που μπορεί 10.000 νέες προσλήψεις. Έχουμε δυνατότητες από την πυροσβεστική και από το στρατό να καλύψουμε ανάγκες. Και θα το κάνουμε. Από τη στιγμή που ο ασθενής δεν πληρώνει, δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει εάν θα πάει κατά ανάγκη με το ΕΣΥ ή αν χρειαστεί με κάποιο άλλο ασθενοφόρο. Όπως επίσης θα μισθώσουμε υπηρεσίες. Το δικό μας όραμα είναι αυτό μιας χώρας και μιας κοινωνίας όπου οι πολίτες της δεν θα πεθαίνουν στην καρότσα ενός αγροτικού αυτοκινήτου γιατί δεν θα υπάρχει ασθενοφόρο. Αυτή η ιδεολογία εκκοινική που μετράει τα πάντα σε κόστη και ζημιές, ιδίως όταν πρόκειται για ανθρώπινες ζωές, μας οδηγεί σε μια κοινωνία βαρβαρότητας. Η σύγκρουση επεκτείνεται και στα εθνικά θέματα, χωρίς να εξαιρείται η ανταλλαγή εχμών για τις μειονοτικές υποψηφιότητες στη Θράκη. Λυπάμαι πραγματικά που φτάνουμε στις εκλογές χωρίς να έχει γίνει το αυτονόητο, δηλαδή δύο υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ να μην μπορούν να έχουν ανοίξει το στόμα τους. Γιατί δεν τολμούν να το κάνουν, διότι παίρνουν εντολές από το προξενείο. Είναι πολύ απλό. Mm-hmm. Και διότι είναι και τουλάχιστον προκλητικό, ξέρετε, να γίνεται αυτή η συζήτηση. Να μην μιλούν και να πηγαίνουν να φωτογραφίζονται κάτω από ένα πανό το οποίο μιλάει για τουρκική μειονότητα Δυτικής Θράκης. Δεν δίστασαν ακόμα και να γυρίσουν τη χώρα πίσω, πολύ πίσω, στα χρόνια και στα μονοπάτια του διχασμού. Εθνική εξαίρεση, είπαν, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μειοδότες οι βουλευτές του και οι ψηφοφόροι του. Εθνικόφρονες οι μισοί και μειωμένης εθνικής συνείδησης οι άλλοι μισοί Έλληνες. Ξύπνησαν μνήμες από τα πιο σκοτεινά χρόνια του διχασμού. Η Νέα Δημοκρατία αυτό που έκανε, την απρέπεια με την κυρία Μπακογιάννη και το απλό που κάνει ο κύριος Τσίπρας, να μην βάζει τους βουλευτές του, να πούνε κάτι απλό. Σέβονται τις συνθήκες της Λοζάνης. Δείχνει και οι δύο ρίχνουν νερό σε ένα μήλο, μάλιστα, επικίνδυνο για τη χώρα. Μάλιστα.